και πριν συνεχίσουμε την ανασκόπηση, να βγούμε ξανά έξω από το στούντιο, να μεταφερθούμε σε μια μεγάλη γιορτή της Άνοιξης, στο αγρόκτημα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής που πραγματοποιείται σήμερα η ημέρα Μαγιού και βλέπουμε ήδη τον συνάδελφο Παύλο Σαρόγλου στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Παύλο, τι γίνεται εκεί? Καλή σας ημέρα. Και τι καλύτερο σήμερα να μην είσαι κάπου μέσα, να μην είσαι στο σπίτι, να μην είσαι και εσύ Βίκη στο στούντιο και να είσαι εδώ στη Θεσσαλονίκη μαζί μας. Αλήθεια είναι αυτό, ζηλεύουμε. Γεωργική σχολή. Διότι ευτυχώς δεν βρέχει, έχουμε έναν καταπληκτικό καιρό και τι καλύτερο εδώ να βρεθεί στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή, η οποία από τις 11 η ώρα το πρωί έχει ανοίξει διάπλατα τις πύλες της, ένα φοβερό, ένα απίστευτο έτσι φεστιβάλ, ένα πανηγύρι πολιτισμού και ψυχαγωγίας. Είναι χιλιάδες ο κόσμος ο οποίος έρχεται, όπως και πέρυσι. Προσδοκούμε να φτάσουμε τις 7.000 με 8.000 κόσμο φέτος εδώ στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή, πύλη της οποίας θα είναι ανοιχτές έως τις 4 η ώρα, οπότε οποιοδήποτε μπορεί να έρθει. Μία συμβολή μόνο μπορεί να κάνει, να δώσει ένα μικρό χρηματικό ποσό, 3 ευρώ. Θα παρακολουθήσει, θα μπορέσει να πάει μέσα σε όλες τις εγκαταστάσεις της Γεωργικής Σχολής, θα μπορέσει να παρακολουθήσουν τα μικρά παιδιά διάφορα έτσι, ψυχαγωγικά δρόμενα. Και ποιος είναι αυτός ο σκοπός για κάθε εισιτήριο της συγκεκριμένης εκδήλωσης της μέρας Μαγιού, η ελληνική αλυσίδα σούπερ μάρκετ My Market θα προσφέρει ένα πακέτο τρόφιμα ή είδη προσωπικής φροντίδας για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε». Τα είδη θα υποστηρίξουν το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Πηλέας Χορτιάτη. Οπότε πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο. Και βλέπετε βέβαια, εδώ πέρα έχουμε μια προσομοίωση. Κοιτάξτε τι μπορούν να κάνουν τα μικρά παιδιά που θα βρεθούν, που βρίσκονται και μπορούν να βρεθούν σήμερα στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Προσομοίωση είναι αλεξίπτωτο πλαγιάς, το οποίο το κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή εδώ στο έδαφος. Πολύ όμορφες δραστηριότητες. Και βέβαια μπορούν να κάνουν και προσομοίωση για να πετάξουν ένα αεροπλάνο. Πραγματικά πολύ όμορφες δραστηριότητες, πολύ όμορφες εικόνες, αυτές που μας μεταφέρεις και αξίζει τον κόπο και ο καιρός βοηθάει, αλλά και όλα όσα βλέπουμε αυτή τη στιγμή εκεί. Βεβαίως. Να έρθουν όσοι μπορούν να το εκμεταλλευτούν. Χορό, τραγούδι και όλοι μπορούν να αγοράσουν και προϊόντα. Έτσι, έτσι. Παύλο, σε ευχαριστούμε τα πάρα πολύ. Τα οποία παράγουν οι φοιτητές της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Πάρα πολύ όμορφες εικόνες, πάρα πολύ όμορφος και σημαντικός ο σκοπός. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Αναλυτικά βέβαια στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Και εμείς να προσγειωθούμε λίγο στην πραγματικότητα που δεν είναι και τόσο όμορφη.